διαπεργεί με τα μεργάτες και με τα λωρίχη της Λάρκο με 100% συμμετέχει στη συναπεργία και κρατώντας ψηλά τα πανό στις σαββατιακές βρουλές από τις 5.30 το πρωί σήμερα 1η Μαΐου 2020 σας απευθύνουν θερμό αγωνιστικό χαιρετισμό. Ενώνουμε τη φωνή μαζί σας με όλους της γης τους κολλασμένους και φωνάζουμε προλετάρι όλων των χωρών ενωθείτε. Σύντα η εργατική πρωτομαγιά. Θυμάμαι τους νεκρούς της τάξης μας. Αποδίδουμε φόρο τιμή στα χιλιάδες θύματα της εργατικής τάξης στη χώρα μας και σε όλο τον κόσμο. Τα συμπεράσματα της πανδημίας του κοροναϊού φωτίζουν ότι οι εργαζόμενοι το 2020 χωρίς μέτρα προστασίας, υγιεινής και ασφάλειας παράγουν το πλούτο και μια χούφτα παράσιτα χωρίς να προσφέρουν το πανωμικρό στην παραγωγή τον καρπώνονται. Αποδείχθηκε ότι χωρίς εμάς γρανάζει δεν γυρνά, ότι δεν χρειαζόμαστε τα παιδικά. Γρανάζει δεν γυρνά, όλοι τα παιδικά. Για εργασία. Η Λάρκο είναι ένα ζωντανό παράδειγμα των δυνατοτήτων που έχει η χώρα μας και η εργατική τάξη. Σήμερα η κυβέρνηση ως συνέχεια των προηγούμενων και στην κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να εξυπηρετήσει τα κέρδη λίγων ψήφισε τον νόμο εκτίσης και μέσα από αυτόν έχει σταματήσει τη λειτουργία στο εργοστάσιο έτσι ώστε να πέσει το αντίτιμο. Έκλεψε το δεδουλευμένο μόχο των μεροκαματιάριδων, σταμάτησε τη λειτουργία στα μεσταλλίδια Καστοριάς, σφράγισε μια πρίκα δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ έτσι από απαράδοτου πλούτου. Πήρε 35 εκατομμύρια από το ελληνικό λαό, 15 από τους μισθούς των εργαζομένων και θα πάρει κι άλλα. Τα δίνει όμως σε μεγαλοεργολάβους για να δημιουργήσει κι άλλη πρίκα έτυπων παράδοτου επίσης εκατομμυρίων ευρώ πλούτου. Μέσα από τις προαρικοπές άρχισε να συρρυκνώνει τους ήδη χαμηλούς μισθούς. Απαξιώνει το κεφάλαιο που λέγεται εργατοτεχνικό και επιστημονικό προσωπικό με ειδίκευση και πείρα. Τώρα, μέσα από την Εκπεριτροπή Εργασίας ή τις διαθεσιμότητες και απολύσεις σχεδιάζει να συμπληρώσει κι άλλα τα δικαιώματα στα σημερινά της σημερινής διαμόρφωσης της θέσης εργασίας στο 1/3 των σημερινών. Παράλληλα, ως πρίκα προσφέρουν την άμεση χρηματοδότηση του νέου γαμπρού ή των γαμπρών από το ελληνικό προϋπολογισμό. Σε καμιά περίπτωση δεν είναι διαχειριστικό το ζήτημα της ΛΑΡΚΟ. Κατάργησαν τις αποζημιώσεις, τυπούν τις εργασιακές σχέσεις, τις θέσεις εργασίας και τα δικαιώματα, γιατί θέλουν να περάσουν στη ΛΑΡΚΟ ό,τι έχουν σχεδιάσει για την επόμενη μέρα για όλη την εργατική τάξη της χώρας μας. Σε αυτή την επίθεση που δέχονται οι εργαζόμενοι, ένας είναι ο δρόμος, ο αγώνας. Ο αγώνας είναι δύσκολος και μακρύς. Το διεξάγουμε βήμα το βήμα τώρα και έχουμε δρόμο μπροστά μας. Γνωρίζουμε ότι αυτό που ζούμε σήμερα είναι ένα ανοιξιάτικο αεράκι και μπροστά μας έχουμε θύελλα. Δεν μας φοβίζουν όμως. Τα συμπεράσματα αυτού του πενταμήνου αγώνα είναι αυτά που μας ατσαλούν κάθε μέρα και περισσότερο. Η αλληλεγγύη σας είναι αυτή που μας βαστά όρθιους και δυνατούς. Είναι αυτή που μας όθησε ακόμη και μέσα στην πανδημία όπου η κυβέρνηση χτύπησε άναδρα και στο ψαγνό να προσαρμοστούμε και να μην σταματήσουμε την αντίσταση. Η δράση των ταξικών συνδικάτων μέσα στην πανδημία του πανεργατικού αγωνιστικού μετώπου μας όθησε να απαιτήσουμε μέτρα προστασίας,
να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε και να απεργούμε ενάντια στην ιδιωτικοποίηση της ΛΑΡΚΟ και το χτύπημα των εργασιακών μας δικαιωμάτων. Να πραγματοποιήσουμε κάτω από αυτές τις συνθήκες, παίρνοντας μέσα προστασίας 3 μαζικές γενικές συνεδεύσεις. Συναδέλφοι και συνάδελφοι, η κυβέρνηση άναψε φωτιές και βάζει εμπόδια στη ζωή των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ. Σε ριζώνει μια ολόκληρη περιοχή. Δεν υπολόγισε όμως ότι τα παιδιά του εφεφές του γεννηθήκαμε μες στη φωτιά και την κάπνα. Βγάζουμε το σίδερο από μικρά παιδιά. Το ατσάλι είναι σάρκα από τη σάρκα μας, κομμάτια από το σώμα μας. Δεν υπολόγισε ότι οι μεταλλορύχοι μας έχουν μετακινήσει ολόκληρα βουνά από τη μία άκρη της χώρας μας στην άλλη. Ό,τι εμπόδιο και να μας βάλουν είναι πολύ μικρό για τον πόη μας. Έχει την εντύπωση ότι θα μας τρομοκρατήσει και θα σκύψουμε το κεφάλι. Ξεχνά ότι όσοι έχουν εργαστεί σε αυτό το εργοστάσιο έχουν γίνει φίλοι με τον Χάρο. 80 φορές έχει πάρει μαζί του ο Χάρος στη δική του παρέα τα καλύτερα παιδιά μας. Αδέρφια, σας ευχαριστούμε. Σίγουρα το ότι στη ΛΑΡΚΟ απαντάμε στα χτυπήματα του κεφαλαίου και των κυβερνήσεών του έχει να κάνει με το ότι είμαστε σκληρά εκμεταλλευόμενοι εργαζόμενοι με συνδικαλιστική πείρα και ιστορία μισού και πλέον αιώνα. Από καρδιάς όμως σας λέμε, αν δεν είχατε εκφράσει την αλληλεγγύη σας, σήμερα δεν θα ήμασταν ορθοί και δυνατοί για να συνεχίσουμε. Εσείς μας δίνετε κουράγιο. Οι καθημερινοί σας αγώνες στους χώρους δουλειάς, τα μηνύματά σας, τα ψηφίσματά σας, η παρουσία σας, γνωρίζοντας ότι σας έχω από κούμπι για τη συνέχεια, σας μεταφέρουμε το μήνυμά μας. Να είμαστε ομοιωρείτε κι εσείς το ίδιο από κούμπι. Με δύναμη που αντλούμε από την αλληλεγγύη σας να συνεχίσουμε τον αγώνα. Απεργούμε σήμερα και αύριο. Θα απεργήσουμε άλλες 3 φορές μες το Μάιο. Αν τολμήσουν και πειράξουν το δικαίωμα στην εργασία θα κλιμακώσουμε. Απέναντι σε αυτούς που έχουν δολοφονηθεί για τα κέρδη λίγων, κέρδη που άντυσαν από τη ΛΑΡΚΟ, κοιτώντας τα μάτια τους καραπαμένους που έχουν αφήσει πίσω, δεσμευόμαστε. Πίσω γύρισμα για μας δεν υπάρχει. Θα συνεχίσουμε μέχρι την τελική νίκη. Δόξα και τιμή στους νεκρούς μας. Δόξα και τιμή στους αγώνες της τάξης μας. Ζήτω η εργατική τάξη. Ζήτω η εργατική παντογαλιά. Σας ευχαριστούμε.